Τα 6,5 χιλιόμετρα σωληνώσεων στο νοσοκομείο Χανίων δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν, ωστόσο η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματο έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τον ΟΑΚ στη μερική αποκατάσταση, επεμβαίνοντα στα σημεία που οι σωληνώσει παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη οξύδωση. Αυτέ τι ημέρε τοποθετούνται νέοι σωλήνε. Έχουν γίνει τρει ή τέσσερι συσκέψει. Σε μία από αυτέ ε, ε, συμμετείχε και κάποιο ειδικό μηχανολόγο που είναι σε θέματα σωληνώσεων, γενικότερα, που βρέθηκε στην Κρήτη για άλλα προγράμματα που έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ο ΟΑΚ. Ε, κοιτάζομαι πέρα από την ε, ε, σταδιακή αντικατάσταση και επιδιόρθωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται, ε, να προβλέψουμε πια, γιατί κυνηγάμε τα απρόβλεπτα, να προβλέψουμε πια. Που υπάρχουν αδυναμίες, αυτό έχει γίνει, έχει γίνει η προμήθεια των υλικών και προχωράει. Προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της τοποθέτησης κουβάδων στα δάπεδα για τη συλλογή του νερού από τις διαρροές, η διοίκηση έχει προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΝΟΑΚ και το κόστος αποκατάστασης του κλιματισμού θέρμανσης και ψήξης του νοσοκομείου θα κοστίσει περίπου 20.000 ευρώ. Ο μόνος τρόπος για την οριστική λύση του προβλήματος θα ήταν η ριζική αντικατάσταση. Αυτό θα στήχιζε περίπου 160 με 170 χιλιάδες. Τώρα ελπίζουμε ότι θα περιοριστούμε στο ένα πέμπτο, ας πούμε, αν θέλετε, πόσο είναι του κόστους με τη βοήθεια του ΟΑΚ. Τέλος αναμένεται από τον ΟΑΚ και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το τοπογραφικό του νοσοκομείου Χανίων για την εγκατάσταση συστήματο άρδευση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το έργο θα γίνει με ιδίου σπόρους του νοσοκομείου ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα από την άρδευση η οποία γινόταν με πόσιμο νερό. Μέχρι τώρα όλο το νερό που καταναλώνει το νοσοκομείο μιλάμε για ένα κόστος που πλησιάζει περίπου τις 300.000 το χρόνο εκεί περίπου είναι είναι από πόσιμο νερό είναι μια σπατάλη που γινόταν μέχρι τώρα. Αυτό σε συνεργασία και με τη ΔΕΙΑΧ και με τον ΟΑΧ φτιάχνουμε ένα δίκτυο που θα χρησιμοποιούμε το νερό άρδευση για την άρδευση, που είναι 10 φορές πιο φθηνό από ότι ήταν το πόσιμο.